και ενέπλησε αυτήν των αγαθών αυτού και τη γέμισε, λέγει, τη γη με τα δικά του αγαθά. Ποια είναι τα αγαθά του Θεού πάνω στη γη? Είναι ο ορυκτός, ο φυτικός και ο ζωικός πλούτος. Ξέρετε ότι η ολόκληρη επιστήμη υπάρχει γύρω όχι από την ορυκτολογία, δηλαδή τι ορυκτά υπάρχουν κλπ. Αλλά γύρω από τους σχηματισμούς των κρυστάλλων των ορυκτών αυτών. Ολόκληρη επιστήμη, και μάλιστα και πολύ δύσκολη. Το ξέρετε αυτό? Πώς σχηματίστησαν οι ποικίλοι κρύσταλλοι που είναι γεωμετρικά σχήματα? Εκείνοι που ασχολούνται με την ορυκτολογία, με, καλύτερα με την κρυσταλλολογία, μένουν έκθαλβοι με την δομή αυτού του ορυκτού πλούτου. Αλλά δεν είναι πλουσιότερος ο φυτικός κόσμος? Και ακόμη πλουσιότερος δεν είναι ο ζωικός κόσμος? Πώς λοιπόν κανείς να περιγράψει τον φυτικό κόσμο και να εξαντλήσει τον ζωικό κόσμο, τον ζωικό βασίλειο? Δεν έχει παρά να λέγει έκπληκτος: πλούτος, πλούτος, πλούτος. Ξέρετε ότι οι άγγελοι λέγουν στον ουρανό, θα το λέγουμε και εμείς αν σωθούμε: Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ κλπ. Γιατί το λέγουν έτσι? Και ανεβαίνει ο τόνος, διότι υπάρχει η έκπληξη. Και λέγουν τον ύμνον αυτόν όταν τελειώνει, λέει, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και επανέρχονται στον ύμνον ακατάπαυστα. Διότι ακατάπαυστος, ακατάπαυστη είναι και η έκπληξη. Έτσι και ο άνθρωπος που βλέπει τον πλούτον της γης και δεν είναι παρά ένα είδωλο των ενεργειών του Θεού, του πλούτου του Θεού. Είδωλον, γιατί όπως έχω ένα καθρέπτη με αυτή την έννοια είδωλο, και έχω το αντικείμενο έξω από τον καθρέπτη, ο καθρέπτης μου δείχνει το είδωλο του αντικειμένου. Έτσι λοιπόν η γη είναι το είδωλο των ενεργειών του Θεού, και ο άνθρωπος που ασχολείται με τα θαυμαστά της γης μένει ενεός και λέγει: πλούτος, 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 και δεν πάβει από του να το λέγει συνεχώς. Πλούτος μορφών λοιπόν, πλούτος σχημάτων, πλούτος χρωμάτων, πλούτος χρησιμότητος, πλούτος κοπιμότητος. Παράδεισος του Θεού πραγματικά. Αρκεί να έχει ο άνθρωπος μάτια να βλέπει. Παράδεισος του Θεού, ή καλύτερα αν θέλετε, παράδεισος της δυνάμεως και της σοφίας και της αγαθότητος του Θεού. Κανένα κτίσμα δεν είναι δυστυχισμένο. Όταν βλέπουμε ένα σκουλίκι να τρυπάει τη γη, ή ακόμη να μην χρειάζεται τα μάτια, γιατί αφού μπαίνει μες στη γη τι να τα χρειαστεί τα μάτια, αφού σκαλίζει τη γη και ζει με τις ρίζες και λοιπά, τι τα χρειάζεται τα μάτια? Λέμε, τι δυστυχισμένο πλάσμα είναι αυτό? Ποιος σας το είπε? Εσείς το ερωτήσατε το σκουλίκι και σας έδωσε την απάντηση ότι είναι δυστυχισμένο? Αγαπητοί μου, ο Θεός δεν κάνει δυστυχισμένα πλάσματα. Κάνει μόνο ευτυχισμένα πλάσματα. Μόνον εμείς συγκριτικά μπορούμε να το λέμε. Μπορεί να λέγουν οι Άγιοι Άγγελοι, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, παρότι έχουν μία σοβαρότητα οι Άγιοι Άγγελοι, την οποία δεν μπορούμε να φτάσουμε. Κοίταξε, οι άνθρωποι τρώνε. Και όπως εμείς βλέπουμε τα πουλάκια, τα σκουλίκια να τρώνε, εμείς τις σκοπιές. Και εμείς σκοπιά τρώμε. Τι έχετε την εντύπωση ότι δεν τρώμε? Δεν ρίχνουμε στις ντομάτες, στα φασολάκια, στα κρομίδια, δεν ρίχνουμε κοπριά? Η κοπριά, τα συστατικά της, δεν μετασχηματίζονται να φάμε τις ντομάτες, τα φασολάκια και τα λοιπά? Κοπριά τρώμε. Έχετε την εντύπωση ότι τρώμε κάτι διαφορετικό? Θα λέγαμε, οι άγγελοι θα έπρεπε να αισθάνονται πολύ άσχημα. Όχι, έτσι το έκανε ο Θεός. Και εμείς αισθανόμεθα πολύ ευτυχείς.
όπως ακριβώς και το τελευταίο σκουλίκι της γης. Δεν υπάρχει λοιπόν δυστυχία μέσα στη γη. Αν υπάρχει, τούτο οφείλεται στην αμαρτία του ανθρώπου, χάρη του οποίου έγινε η κτήσης. Αν ψοφάνε τα πουλάκια το χειμώνα με το κρύο, με το χιόνι, αν γίνονται ζημιές, είναι το λεγόμενο φυσικών κακών επακόλουθον του λεγόμενου ηθικού κακού. Ο Θεός όμως τίποτε δεν κάνει που να είναι κακό και να είναι κάτι που να δημιουργεί καταστροφή. Και λέγει και ενέπλησεν αυτήν, την εγέμισε, δηλαδή τη γέμισε κατά πλεισμονήν την γη με αγαθά. Αυτό το ενέπλησε δείχνει όχι απλώς τη ζωή, άστε ότι με αγαθά άλλα πολλά, αλλά ενέπλησε τη γη και με τη ζωή. Ζωή και ζωική και φυτική. Μια ζωή σφίζουσα. Ξέρετε ένα κυβικό, κυβικό εκατοστό χώματος, μέσα πόση ζωή κρύπτει. Εκείνοι που ασχολούνται με αυτά με καταλαβαίνουν πολύ καλά. Βέβαια μικρόβια εκεί, μικρόβια και ακόμη και μύκητες, δηλαδή μικροοργανισμοί που ανήκουν και στο ζωικό και στο φυτικό βασίλειο, ατελέστατοι υπάρχουν εκεί. Ξέρετε ότι τελευταία μέσα στην άμμο της ερήμου της Σαχάρας βρήκαν κάτι, χάλεκε, τι φυτρώνει εκεί, τίποτα δεν φυτρώνει, ποιος σας το είπε, βρήκαν κάτι μικροοργανισμούς που με το φακό φέρονται ωραιότατα φυτά, λουλούδια ωραιότατα, και σκέπτονται πώς να χρησιμοποιήσουν αυτά, να τα εκμεταλλευτούν. Σφίζει η ζωή επάνω στην γη. Όλα αυτά που ο Θεός εγέμισε πάνω στη γη, ενέπλησε, όλα είναι αγαθά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι κακό. Και τα μικρόβια δεν έχουν τίποτε το κακό, τα μικρόβια. Ξέρετε ότι υπάρχουν μικρόβια τα οποία είναι ωφέλιμα. Αν δεν είχαμε τα μικρόβια, αποστηρώσατε τα πάντα, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Ζούμε μαζί με αυτά. Αποστηρώστε νερό και αρχίστε να πίνετε αποστηρωμένο νερό, σε λίγο θα πεθάνετε. Ναι. Και αποστηρώστε τον αέρα, το ίδιο. Μπορεί κάποια στιγμή που υπάρχει κάτι, μια πλεισμονή κακών μικροβίων, να αποστηρώσουμε το νερό ή τον αέρα, αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε, ζούμε με αυτά. Θα μου πείτε, υπάρχουν και μικρόβια τα οποία είναι τρομερά βλαβερά, όπως είναι εκείνα που προκαλούν τις αρρώστιες. Αγαπητοί μου, και αυτά ο Θεός τα έκανε, αλλά δεν τα έκανε για να βλάπτουν τον άνθρωπο. Απλώς τα απεθυσάβρισε εις την δημιουργία του, διότι δεν θα δημιουργούσε μετά τα αυτά, και τα έβαλε στην αποθήκη του. Όταν θα αμάρτανε ο άνθρωπος, αυτά τα μικρόβια θα τον κατέστρεφαν. Δηλαδή είναι τα στοιχεία της τιμωρίας του Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, απεθυσαυρίσθη, πυρ, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, εγώ νομίζω ότι είναι ατομική ενέργεια, πυρ μέσα στην ύλη, ώστε αυτή λέγει να εξαχθεί, να εξαχθεί αυτό το πυρ και να κάψει τους αμαρτωλούς. Είναι το πυρ της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, που θα βγει μέσα από αυτή την ύλη και να ανακαινήσει το σύμπαν. Υλικό πυρ θα είναι, να ανακαινήσει το σύμπαν, και ταυτόχρονα, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, ποιος μπορεί να σταθεί σε αυτή την κατάσταση, ποιος μπορεί να σταθεί ή τι έργο πολιτισμού μπορεί να σταθεί, τίποτε, 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 και να είναι ταυτόχρονα και μια δοκιμασία δια τους ασεβείς, για να βρεθούν στην κόλαση, που εκεί δεν θα είναι κτιστόν πυρ, αλλά θα είναι άκτιστον πυρ. Ας μην πω πιο πολλά, γιατί άλλοτε σας έχω μιλήσει για αυτό το θέμα. Όπως λοιπόν απεθύσα βρίσθη το πυρ μέσα στην ύλη,
πυρ εντός αγωγικών, έτσι αποθησαυρίζεται η φύση και με τα μικρόβια εκείνα τα οποία αν θα μάρτανε ο άνθρωπος θα στρέφονταν αντίον του. Θέλετε να σας το δείξω? Όταν ο Κύριος στέλνει τους μαθητάς του και τους λέει τίποτα δεν θα σας βλάψει, καν θανάσιμον τι πείτε. Και αν λέει κάτι πείτε που να είναι θανάσιμο, να φέρει το θάνατο, δεν θα σας βλάψει. Σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω σε οχές, σε φίδια και σε σκορπιούς. Αυτό είναι και νοητόν μεταφορικό, είναι και πραγματικό. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήρε τα φρύγανα στην Μελίτη, στη Μάλτα, για να τα ρίξει στη φωτιά και πετάχθηκε από εκεί μια οχιά που θερμάνθηκε και τον δάγκωσε στο δάχτυλο και κρεμάστηκε από εκεί, είπαν οι βάρβαροι, οι ντόπιοι, κακός άνθρωπος αυτός. Θεία δίκη τον κυνηγά. Βέβαια ήταν και κρατούμενος, πήγαινε στη Ρώμη να δικαστεί. Όταν όμως είδαν ότι δεν έπαθε τίποτε ο Παύλος, τότε άλλαξαν γνώμη και άρχισαν να τον θαυμάζουν. Και κατά κυριολεξία εκείνος που έχει το Πνεύμα του Θεού δεν βλάπτεται από την φύση. Η φύση δεν βλάπτει, βλάπτει μόνο εκείνους οι οποίοι στρέφονται εναντίον του Θεού. Γι' αυτό λέει στη Σοφία Σολομώντος, είναι ένα ανάγνωσμα που ακούγεται πάρα πολύ συχνά στις μνήμες των μαρτύρων. Γι' αυτό λέει οπλοποιήσει την φύση, ακούστε φράσεις, οπλοποιήσει την κτήση η οποία θα στραφεί εναντίον των ασεβών. Οπλοποιήσει, θα την κάνει όπλο την κτήση ο Θεός και θα στραφεί εναντίον των αμαρτωλών. Πώς δηλαδή? Είναι αυτά που λέμε, εκείνα που μοιάζουν ότι καταστρέφουν τον άνθρωπο, αλλά δεν θα είχαν εντολή για κάτι τέτοιο εφόσον ο άνθρωπος θα ήταν μέσα στην αγιότητα του Θεού. Και τελειώνει αυτό το χωρίον με κάτι που θα λέγαμε εδώ από τη Σοφία Σολομώντος, πάλι είναι στο πρώτο κεφάλαιο 14ο στίχος. Ουκ έστιν εν αυτές, εννοείται λέει πιο πάνω, τες γενέσεις μένανι, τες γενέσεις του κόσμου, το λέει λίγο πιο πάνω το χωρίον, φάρμακον ολέθρου, ούτε άδου βασίλειον επί της γης. Ο Θεός λέγει δεν έκανε γένεσης, μεν ανοίξανε λέω, θα πει δημιουργία. Δηλαδή όταν δημιουργούσε όλα και τα μικρόβια, δεν έβαλε δηλαδή εκεί κάτι το κακό. Φάρμακον ολέθρου, δηλητήριο, κάτι που να είναι κακό. Ούτε λέγει επάνω στη γη έκανε ο Θεός το βασίλειο του άδου. Τι είναι το βασίλειο του άδου? Είναι το μάζεμα εκείνων που έχουν ήδη πεθάνει. Ο Θεός λοιπόν δεν έκανε τίποτε από όλα αυτά. Αυτά θα εξυρτώντο από τη χρήση των πραγμάτων, των αγαθών που έκανε ο Θεός. Θα το δούμε, δεν ξέρω αν σήμερα το δούμε. Θα το δούμε σήμερα.